Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στις 9 του Φεβρουαρίου του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ με τίμησε και μου ανέθεσε να είμαι ο αγορητής του στις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις. Τότε έκλεισα την ομιλία μου, εκφράζοντας, θεωρώ, όλο το ΣΥΡΙΖΑ με τα εξής. Η κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήρθε για να δώσει απλά μια μάχη. Ήρθε για να μείνει, για να μείνει η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, η ανάπτυξη στη βάση των κοινωνικών αναγκών, για να μείνει η κοινωνική συνοχή και η ενότητα. Η ελπίδα είναι εδώ και το μέλλον δηλώνει την παρουσία του. Τότε κάποιοι χαμογέλασαν από την δεξιά πτέρυγα, αλλά 4 χρόνια μετά είμαστε εδώ και αφού περάσαμε μέσα από την επανεβεβαίωση της εμπιστοσύνης από τις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, όταν ο λαός μας επέλεξε να περάσει τα δύσκολα με το ΣΥΡΙΖΑ. Διαλύσαμε κάθε σενάριο παρένθεσης, σβήσαμε τα φώτα από το πάρτι της διαβλοκής, πετύχαμε εκεί όπου όλοι οι άλλοι απέτυχαν, σταθεροποιήσαμε την οικονομία, φροντίσαμε τους πιο αδύνατους, μειώσαμε κατά 9 μονάδες την ανεργία, δώσαμε πρόσβαση στη δημόσια υγεία σε εκατομμύρια συμπολίτες μας, απέκτησε η Ελλάδα φωνή, ισχυρή φωνή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και βέβαια βγάλαμε τη χώρα από τη μαύρη μνημονιακή περίοδο και όχι μόνο αυτό, ήδη εφαρμόζουμε νέα, σταθερά μέτρα βελτίωσης της ζωής των πολιτών μας, βελτίωσης της δημοκρατίας, αναβάθμισης του κοινωνικού κράτους και σχεδιάζουμε το μέλλον με τη συνταγματική αναθεώρηση, τη συμφωνία με την Εκκλησία, το νέο κατώτατο μισθό που συμπαρασύρει και την αύξηση της κατώτατης σύνταξης, τη δομή ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αναπτυξιακή τράπεζα και βέβαια τη συμφωνία των Πρεσπών, ένα μεγάλο βήμα για την ειρήνη, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη στα Βαλκάνια. Την ίδια ώρα που εμείς σχεδιάζουμε το παρόν και το μέλλον, εσείς από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, κάνετε τα δικά σας σχέδια με βάση τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας. Και οι δεξιότητές σας, οι ικανότητές σας είναι μοναδικές πραγματικά. Σχεδιάζετε την καταστροφή. Πρώτα και κύρια την καταστροφή των αντιπάλων σας, πράγμα που κανένα δεν μπορεί να σας πει μην το κάνετε, αλλά δυστυχώς δεν έχετε κανένα ενδιασμό να χτυπήσετε για αυτό το σκοπό την ίδια τη χώρα, την ίδια την κοινωνία. Ως Κασάνδρες όμως έχετε αποτύχει πλήρως και ο ελληνικός λαός δεν θα σας καλέσει για επανεξέταση. Οι αξιολογήσεις πέτυχαν, ο κόφτης δεν δρομολογήθηκε ποτέ, η έξοδος ήταν πεντακάθαρη και το οικονομικό απόθεμα είναι ισχυρό. Αυτό όμως που δεν θέλετε να καταλάβετε είναι πως κάθε πράξη μας, κάθε προσπάθειά μας, ναι, με δυσκολίες, με αστοχίες, αλλά και πολλές επιτυχίες, κάθε προσπάθειά μας λοιπόν είναι συγχρόνως και ένα βαρύ κατηγορό στον τρόπο που διοικήσατε τη χώρα, ένα κατηγορό στο σύστημα που οικοδομήσατε και υπηρετείτε, ένα κατηγορό για ένα δημόσιο υποτελή και υπάλληλο μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, ένα κατηγορό ενάντια σε μια εξουσία που αντί να φροντίζει την πατρίδα και την κοινωνία, βάζει σαν πρώτο και κύριο καθήκον στον εαυτό της να αυτοαναπαραχθεί. Ας είμαστε καθαροί. Κατηγορήστε για τον υπερδανισμό της χώρας, για τη διάλυση του παραγωγικού της ιστού, για τη δημιουργία μιας κουλτούρας κοινωνικού ανταγωνισμού με όλα τα μέσα, για τη διάλυση της ιδέας της συλλογικότητας και της κοινωνικής προσφοράς και στο τέλος, για την λογική του οχαδελφισμού. Πάνω σε αυτή την κατηγορία ανακαλούμε συνεχώς το σύνθημα στη μνήμη μας αλλά και στην πράξη μας ή εμείς, η κοινωνία και οι ανάγκες της με σταθερό προσανατολισμό και με βάση το εφικτό, ή αυτοί με τις πρακτικές του παρελθόντος και τα μεγάλα αντικοινωνικά συμφέροντα. Σήμερα κανείς, ούτε εσείς, αμφιβάλλει. Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα και είναι σίγουρο ότι θα πάνε καλύτερα.
Το δείχνει η ίδια η ζωή, το δείχνει ακόμα και ο τρόπος και γιατί συζητάμε σήμερα. Ακούστε τις ομιλίες σας, ακούστε τα ζητήματα τα οποία βάζετε. Έχουν καμιά σχέση με ό,τι γινόταν στην Ελλάδα από το 2009 μέχρι το 2014. Έχει καμιά σχέση με αυτά που συζητούσαμε τότε? Βεβαίως όχι. Στην πλάτη μας συζητάμε όλοι από καλύτερη θέση και από καλύτερη κοινωνική θέση. Τα 3,5 τελευταία χρόνια ο Πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ με τίμησε αναθέτοντάς μου καθήκοντα σε δύο υπουργεία. Σας πληροφορώ πως κοιμάμαι ήσυχος και συνεχώς ψάχνω ένα νέο επίπεδο επάρκειας, αισθανόμενος ότι κάτι ακόμα μπορεί να γίνει, κάτι ακόμα περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καταφέραμε σε πείσμα των δυσκολιών να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων με λίγα χρήματα ή ακόμα και με καθόλου χρήματα. Αναβαθμίσαμε και συντηρήσαμε τα οπλικά μας συστήματα με 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και επιτέλους, θέλοντας να απευθυνθώ στον κύριο Κουτσούμπα, σταματήστε να παίρνετε και να αξιοποιείτε στοιχεία από το ΝΑΤΟ. Γιατί μόνο το ΝΑΤΟ λέει ότι χαλάμε 4,5 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας τις συντάξεις στα 3,2 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού στην Εθνική Άμυνα. 500 εκατομμύρια είναι για συντήρηση, αγορές και τα λοιπά του εξοπλισμού. Τα 3,5 δισεκατομμύρια είναι οι μισθοί, οι συντάξεις και 600 εκατομμύρια από αυτά είναι λειτουργικά έξοδα των ενόπλων δυνάμεων. Τι να κάνουμε δηλαδή? Τι προτείνετε? Δεν είναι δυνατόν να προτείνετε να μην δίνουμε μισθούς και συντάξεις ή να κόψουμε το φως και το νερό από τα στρατόπεδα και τα φυλάκια? Το έχουμε πει 100.000 φορές. Επιμένετε σε αυτό το πράγμα? Συμφώνως, εμείς στηριχθήκαμε στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και αυτά το ανταπέδωσαν με τον υψηλό επαγγελματισμό τους και το φρόνημά τους στην πατρίδα και στο λαό μας. Και όλα αυτά έγιναν με φροντίδα. Νοιαστήκαμε για αυτούς που νοιάζονται για όλους. Δημιουργήσαμε εκατοντάδες στρατιωτικές κατοικίες, δημιουργήσαμε νέες κλινικές και υπηρεσίες στα στρατιωτικά νοσοκομεία, πλουτίσαμε την κοινωνική προσφορά σε κάθε έκτακτη ανάγκη, παλέψαμε και πετύχαμε ένα ικανοποιητικό νέο ειδικό μισθολόγιο και βέβαια, ως γνωστό, πληρώσαμε όλα τα αναδρομικά. Και βεβαίως, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πήραμε και το μεγάλο πρακτικό βάρος στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. Η συμμετοχή και η προσφορά σε αυτά και άλλα του Πάνου του Καμένου, παρά τις τεράστιες ιδεολογικές διαφορές, του μέχρι χθες Αγιεθά και σήμερα Υπουργού Άμυνας Ναύαρχο Αποστολάκη, ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά πολύ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή του Κώστα του Ήσυχου, του Νίκου του Τόσκα, του Πάνου του Ρίγα, της Μαρίας της Κόλια. Είναι αναμφισβήτητη η συμμετοχή σε αυτά, όπως και όλων των αρχηγών και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί ανέφερα αυτά τα ονόματα? Γιατί οι ένοπλες δυνάμεις, η διαδικασία της άμυνας, ως μια διαδικασία κοινωνική, δεν είναι ξένη από την αριστερά. Η αριστερά μπορεί να τη διαχειριστεί με βαθμό λίαν καλός. Τον τελευταίο χρόνο η ζωή και η επιλογή του Πρωθυπουργού μου ανέθεσε το βαρύ καθήκον του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η Τασία Χριστοδουλοπούλου, ο Γιάννης Ομουζάλας και εγώ είχαμε την πολύ μεγάλη τιμή να προσωποποιούμε στο εξωτερικό την προσπάθεια, τη φιλοξενία, την αλληλεγγύη ενός λαού, ενός λαού που η δημοκρατικότητά του και η ιστορία του έσωσε και σώζει την τιμή της Ευρώπης και του δυτικού πολιτισμού. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν από αυτή τη χώρα και βρήκαν φροντίδα και προσπάθεια. Σήμερα 25.000 άνθρωποι μένουν σε διαμερίσματα, 20.000 άνθρωποι πρόσφυγες και μετανάστες σε κέντρα φιλοξενίας, 7.000 άνθρωποι σε τουριστικά καταλήματα και 11.500 σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, ειδικά αυτή τη στιγμή στη Σάμο. Ναι, δουλεύουμε για να τα λύσουμε νυχθημερών, όπως λύσαμε τα αντίστοιχα προβλήματα στην Ιδωμένη, τον Πειραιά, το Ελληνικό, την Πάτρα, και ίσως βρεθούμε αύριο, αφού λύσουμε και το πρόβλημα της Σάμου, μπροστά και σε άλλα.
Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είστε υπερήφανοι, γιατί συμμετέχετε ενεργά σε κάτι πανανθρώπινο που αφορά και το διεθνές δίκαιο και την αλληλεγγύη, αλλά και σήμερα και τη δημοκρατία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν φοβόμαστε, δεν υποψυχούμε, δεν υποχωρούμε. Δεν υποχωρούμε, κύριε Μητσοτάκη. Ακούγοντας την ομιλία σας, μου ήρθε στο μυαλό ένα παλιό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι πως η δεξιά δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Και όποτε στριμώχνεται, γυρίζει πίσω στις πρακτικές και τις ρίζες της. Γιατί άραγε, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είστε εδώ αυτή τη στιγμή, κατηγορείτε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι πιέζουν και προσπαθούν να τροποκρατήσουν βουλευτές με τηλέφωνα, μηνύματα, αφίσες στους δρόμους. Γιατί τους κατηγορείτε? Το έκανε σήμερα ο ίδιος, το έκανε σήμερα ο ίδιος και μάλιστα σε πανελλήνια μετάδοση ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Έδειχνε με το δάχτυλο, ονομάτιζε χωρίς ντροπή και έκανε και τη μέγιστη ύβρη. Τη μέγιστη ύβρη στον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος σήμερα μπορεί να είναι πολιτικός του αντίπαλος, αλλά θα πρέπει να συγκροτηθεί, να συγκρατηθεί ο κύριος Μητσοτάκης και να αποδώσει την οφειλόμενη τιμή στον ναύτη που πάνω του στηρίζουμε εν πωλής τα σύνορά μας. Έχετε εσείς, κύριε Τζαβάρα, κάτι κάποιο απογορευτικό ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να γίνονται το ένα ή το άλλο? Θα τα πούμε αμέσως μετά, γιατί είστε από εκείνο το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς ο ίδιος, ο κύριος Τζαβάρας, που δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να σας χαρακτηρίσει για ακραία συντηρητικό. Εγώ τουλάχιστον θα σας ενέτασα στην κεντροδεξιά, οπότε ακούστε αμέσως το παρακάτω. Και όσο αφορά τα περί Μακεδονίας και Βόρειας Μακεδονίας και όπως θέλετε πείτε την, μπορεί να συζητώ με όσους πολίτες από ευαισθησία επιμένουν ή φοβούνται, ποιον άραγε φοβούνται, για το όνομα. Εδώ όμως τους προτρέπω πρώτα απ' όλα να κοιτάξουν το παρελθόν σας. Όταν το 1948 η λαϊκή δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας ονόμαζε ένα από τα κράτη Μακεδονία, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση. Όταν το 1963 η Ομοσπονδία Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών της Ιουγκοσλαβίας, μιας χώρας που διαλύθηκε όπως διαλύθηκε, το 1963 λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση. Και δεν καταλαβαίνετε ότι από αυτή τη διάλυση αυτής της χώρας, όπως έγινε, και έχω πολλά να κρίνω πάνω σε αυτά, 6 χώρες από τις 7 διατηρούν το όνομά τους, η Κροατία λέγεται Κροατία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη λέγεται Βοσνία-Ερζεγοβίνη, να μην συνεχίσω. Και μία χώρα κάτω από μια συζήτηση και μια ιστορική συμφωνία αλλάζει το όνομά της. Αλλά και βγάζει όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό, συμφωνεί πως η ιστορία και ο πολιτισμός της αρχαίας Μακεδονίας είναι ελληνικός και ανοίγει τολμηρά μαζί μας το δρόμο της συνεργασίας. Εδώ εγώ έχω ένα ερώτημα, μια και όπως είπε ο κύριος Τζαβάρας προς το παρόν, προηγούμενα, είναι ένα ζήτημα αν η αντιπολίτευση έχει επιχειρήματα, αλλά έχει ερωτήματα. Ας πούμε και η συμπολίτευση έχει ερωτήματα. Ποιοι είναι αποστάτες πραγματικά? Όσοι αλλάζουν θέση και στάση γιατί νομίζουν πως θα έχουν μικροκομματικά ωφέλη, ή αυτοί οι οποίοι μένουν και επιμένουν ότι εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό και αναγνωρίζουν ότι σήμερα πρέπει να πάμε με τη διπλωματία του εδάφους και όχι με τη διπλωματία του αίματος. Και κρύβονται. Άκουσα προχθές κάτι ωραίο και θέλω να το μεταφέρω. Αν σας πω, βλέπετε τον ελέφαντα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή, και μου πείτε όχι. Και σας πω, είδατε τι καλά που κρύβεται ο ελέφαντας.
Έτσι λοιπόν μπαίνει και το άλλο ζήτημα. Αν σας πω, πάρτε τη συμφωνία και δείτε σε ποιες διαδικασίες ευνοεί τον αλυτρωτισμό. Ευνοεί το γεγονός ότι θα λέγονται εθνότητα Μακεδόνων και Αλβανοί, τι θα είναι. Οι Αλβανοί που λένε είμαστε Αλβανοί εκεί πέρα θα είναι εθνότητα Μακεδόνων Αλβανών, εθνότητα κτλ. Και όλοι πούνε όχι, δεν γράφει κάτι τέτοιο η συμφωνία. Θα μου πείτε, είδατε τι καλά που το κρύβουν αυτό το πράγμα από τη συμφωνία. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κομματικού ωφέλους πάνω από το πατριωτικό και θλίβομαι πραγματικά που και σε αυτή τη στάση προσχωρούν και αριστερά κόμματα. Πότε η διεθνιστική αλληλεγγύη και η ταξική πάλι επιβάλλει να αξιοποιούμε ακόμα και ζητήματα που ξεπερνούν το εθνικό, δεν θέλω να πω την επόμενη λέξη, για να απαγορεύσουμε σε έναν άλλο λαό να επιλέξει κάτι διαφορετικό στο οποίο δεν συμφωνούμε. Αν οι αριστεροί στην Βόρεια Μακεδονία δεν θέλουν τη χώρα τους στο ΝΑΤΟ, τότε να τους δώσουμε βοήθεια, να τους δώσετε βοήθεια ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι με κόλπο από άλλη χώρα. Κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η εμπειρία σας πρέπει να σας έχει διδάξει πως αυτοί οι σεριζαίοι άντρες και γυναίκες, αυτοί οι αριστεροί άντρες και γυναίκες, είμαστε σκληρά καρύδια. Είναι σίγουρο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2019, στη συνταγματική τους ώρα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός που αναγνωρίζει και συμμετέχει στην προσπάθειά μας για ένα μέλλον που του αξίζει, θα ακουμπήσει για άλλη μια φορά με εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ.